Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Δοκάρι και Μέσα. Είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 7. Έχουμε να σχολιάσουμε και να αναλύσουμε πολλά με τον Κωστή Ραπτόπουλο μετά από ένα δεκαήμερο εθνικών ομάδων. Ξανά στην σέντρα το ελληνικό πρωτάθλημα, όπως και όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα σε καιρούς πανδημίας με ιδιαίτερες βέβαια δυσκολίες. Κωστή, καλησπέρα. Τι γίνεται. Περαστικά κιόλας. Στούντιο, την περάσαμε εμείς. Έχει πολύ κόσμο μέσα. Η Θεσσαλονίκη δεν πάει καλά ακόμα. Πολύ με ζάχαρο και με πάχος είναι μέσα και είναι δύσκολα. Ελπίζω ότι θα πάνε καλά τα πράγματα. Μαθαίνω τα εμβόλια επισπεύδονται. Mm-hmm. Γίνονται και πήγαν και πολλές απορίες μα πώς γίνεται. Η εξήγηση είναι, κάναμε ρεπορτάζ. Εδώ, γιατί με αυτά ασχολούμαστε, όπως επιτοπλίζω και με το ποδόσφαιρο, βέβαια, όπως τίποτε. Mm-hmm. Πολλές εταιρείες μαζί κάνουν τις έρευνες και βοηθάει μια την άλλη ώστε ο χρόνος να γίνει πολύ πιο μικρός. Και έγινε και επιτάξεις. Χάθηκαν ζωές mm-hmm. από παράπλευρες ασθένειες που είχαν κτλ. Θα δούμε πώς θα πάει τα πράγματα. Αυστηρότητα υπάρχει στη Θεσσαλονίκη πάρα πολύ μεγάλη. Η αστυνομία πάρα πολύ δυνατά, δυναμικά. Θα δούμε, θα το ξεπεράσουμε πιστεύω. Τώρα φάμε τη σεζόν. Το ποδόσφαιρο θα νοσήσει και αυτό, γιατί ένα μάτς γίνεται, δύο δεν γίνονται κτλ. Εντάξει. Ήταν και η εθνική τώρα που μας τράβηξε πίσω δύο εβδομάδες. Υπήρχε μια θλίψη του κοινού, γιατί όπως και να έχει το ζήτημα, το ποδόσφαιρο είναι παρηγοριά. Ξεχνιέσαι. Υπάρχουν πολλά που μπορεί να ξεχαστεί κάποιος. Το ποδόσφαιρο είναι το πιο ανέμακτο. Δηλαδή το να πιείς, να καπνίσεις θα σου κάνει κακό. Καμιά γκόμενα καλό είναι. Αλλά τώρα γκόμενα πού να πάει την άλλο. Για να βρει γκόμενο άλλο και να είναι και παράνομη κιόλα, πρέπει εδώ στα μάξι σταματάει ο άλλο. Λέει: ποια είναι αυτή? Λέει: η γυναίκα μου. Χαρτιά, δίπλωμα, αυτά ιστορίες να αποδείξει. Δηλαδή, άμα έχει καμία γκόμενα στα μάξι, να σε γράψουν. Μετά, άμα σε γράψουν, σου λέει η άλλη στο σπίτι: γιατί σε γράψα? Γιατί είχαν γκόμενα στα μάξι. Μπλέκ ιστορία να πούμε. Ευτράπελα, πολλά γίνονται. Λοιπόν, είναι lockdown κανονικό. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με αυτά που έχουμε μπροστά μας, γιατί ένα ντέρμπι των Ιωνίων πάντα κεντρίζει το ενδιαφέρον ανεξάρτητα με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διεξάγεται, αλλά και την κατάσταση που βρίσκονται δύο ομάδες. Αναλυτικά μας έχει ο Γιώργος έτοιμη την ένατη αγωνιστική Λαμία Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος Απόλλων Σμύρνης, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ΑΕΚ ΑΕΛ, συγγνώμη, την Κυριακή, Πανετολικός Άρης, ΠΑΟΚ, ΠΑΣ Γιάννα και Δευτέρα Βόλος, Όφη. Αυτή λοιπόν είναι η ένατη αγωνιστική. Βλέπουμε και μια ενδεικτική βαθμολογία με πάρα πολλές εκκρεμότητες. Λοιπόν, έχουμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Οι μαζεμένες απουσίες πρωτοκλασσάτων ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού δημιουργούν νέα δεδομένα. Τεστ έγινε. Τα τεστ έχουν γίνει, είναι αρνητικά. Βγήκαν τα αποτελέσματα. Κάτι που σημαίνει ότι οι τρεις συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές θα είναι σίγουρα οι απόντες. Ο Βαλμπουενά, μεγάλη απώλεια, Γιάννη. Ο Βαλμπουενά λόγω θλάσης, ο Χασάν και ο Λαραμπή λόγω COVID. Και βλέπουμε και στη σχετική κάρτα τα στατιστικά τους για του λόγου του αληθές. Ο Βαλμπουένα 6 συμμετοχές, 5 στο Champions League, ένα γκολ, μία assist, αλλά κομβικό στα περισσότερα μάτς του Ολυμπιακού από πέρσι. Ο Ελαραμπή, μηχανή του γκολ, 6 συμμετοχές, 5 τέρματα, 5 συμμετοχές, ένα γκολ στο Champions League. Ο Χασάν, συνήθως το backup του Ελαραμπή, έχει 4 γκολ και 2 assist στο πρωτάθλημα. Ένα γκολ, αλλά πολύ σημαντικό, γιατί ήταν ο τρίποντο κόντρα στη Μαρσέη. Σε 4 συμμετοχές στο Champions League βλέπουμε πως είναι 3 σημαντικές απουσίες για τον Ολυμπιακό. Στο ποδόσφαιρο, Κωστή, έτσι συμβαίνει. Βγαίνει ξανά στο προσκήνιο ο Φορτούνης. Εδώ είναι τώρα το μυστικό. Και εδώ πρέπει να γίνει και η κριτική. Και πριν το μάτς και μετά. Έλα εδώ, Φορτούνη. Δεν γελάς ποτέ. Έλα εδώ, Φορτούνη. Είσαι ο ηγέτης του Ολυμπιακού. Διαμαρτύρεσαι, δεν παίζεις, στραβώνεις τα μούτρα κτλ. Στην Εθνική και στον Ολυμπιακό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο Φορτούνης, σε αυτό τον Παναθηναϊκό, είτε παίξει εννιάρι, γιατί κάπου γράφτηκε, μπορεί να παίξει εννιάρι ο Φορτούνης.
είτε παίξει από πίσω επιτελικός, του ρίχνει το γάντι η κοινωνία η ποδοσφαιρική, εμείς όλοι, του λέμε έχει στο Παναθηναϊκό το χειρότερο των τελευταίων ετών ή το χειρότερο της ιστορίας, από την παλιή να μας πούνε. Εσύ τώρα λοιπόν κατεβάζεις τα μούτρα και την πουτσούνα και διαμαρτύρεσαι και κάνεις το θυμωμένο, ορίστε, μπες και πάρε τον Ολυμπιακό στις πλάτες σου. Εκεί θα μετρήσει. Ναι. Ο ηγέτης, όταν λες ηγέτης, πες έλα εδώ, σας σηκώνω εγώ και μαζί με μένα θα σας παρασύρω. Θα το κάνει, εγώ το περιμένω. Είναι για μένα ένα μάτς το οποίο γράφουνε για το Φορτούνι, γράφουνε και εμείς, λέμε διάφορα. Είναι καλομαθημένος στα μίντια ο Φορτούνις. Τον έχουμε καλομάθει. Μα έτσι κι αλλιώς, το να παίξει καλά ο Φορτούνις, να πάρει την ομάδα στις πλάτες σου και να οδηγήσει τον Ολυμπιακό σε νίκες, είναι καλό και για την ομάδα και για τον παίκτη. Και το λέμε έτσι. Αυτό γιατί έχεις και εσύ μια μεγάλη εμπειρία και ξέρεις ότι την Δευτέρα, ανάλογα με το αποτέλεσμα, περιμένεις. Ναι, ή ακόμα και σε νίκη του Ολυμπιακού θα υπάρχουν κάποιοι που θα πούνε είδες ο Φορτούνης στο να δείξει ο Μαρτίνς ή αν δεν τραβήξει ο Φορτούνης είχε δίκιο ο Μαρτίνς που δεν ξεκινά το Φορτούνι. Να σταθούμε λίγο και σε θέματα τακτικής. Βλέπουμε τόση ώρα στην οθόνη το ένα σενάριο που θέλει τον Φορτούνι εννιάρι με Μπρούμα και Μασούρα δεξιά και αριστερά και τριάδα στα χαφ Εμβιλά, Καμαρά, Μπουχαλάκη. Τώρα δύσκολα θα προλάβει ο Χολέβας, οπότε ο Ραφίνια πάει αριστερά και ο Ντρέγκερ δεξιά. Με στη θέση Μέδο και Σά. Εδώ τα μπακ είναι ένα θέμα, πώς θα πάνε οι δύο. Και οπωσδήποτε πώς θα πάνε και τα ζευγάρια Ντρέγκερ, Μπρούμα, Ραφίνια, Μασούρας. Παίξαν ποτέ αυτοί μαζί? Ερώτημα. Σε επίσημο παιχνιδί. Να παίξουν δίδυμο. Δεν νομίζω, όχι. Δεν παίξανε. Άρα έχουμε ένα Ολυμπιακό με άκρα, τα οποία έχουμε για πρώτη φορά δεξί μπακ τον Ντρέγκερ και τον Ραφίνια αριστερά. Ο Ντρέγκερ δεξί μπακ είναι, έτσι, δηλαδή είναι η θέση του. Ναι, αλλά δεν τον έχουμε. Για backup του Ραφίνια. Πρώτη φορά που παίζουν δίδυμα, ο Ντρέγκερ με τον Μπρούμα, τον Ραφίνια με τον Μασούρα. Δηλαδή αυτό και μόνο δημιουργεί ένα μουδιασμά. Στους Ολυμπιακούς. Ναι, η δύναμη του Ολυμπιακού, ανεξαρτήτου των απουσιών που έχει με τον Ελαραμπή, τον Χασάν και τον Βαλμπουένα, παραμένει η τριάδα Καμαρά Εμβιλά Μπουχαλάκη. Ή για να το πω πιο σωστά, αυτή η τριάδα στα χαφ θα έπαιζε βασική. Ακόμα και με Ελαραμπή και Βαλμπουένα, στην εντεκάδα. Στην εντεκάδα, ναι, υπό φυσιολογικές συνθήκες, έτσι. Γι' αυτό και στο άλλο σενάριο, στην άλλη κάρτα που θα δούμε, βλέπουμε πως Εμβιλά, Μπουχαλάκης και Καμαρά παραμένουν. Στο αρχικό σχήμα. Ο Σουντανή, που στην ιεραρχία είναι πίσω από Χασάν και Λαραμπή, ο τρίτος φορ στη θέση του. Και ο Φορτούνης με τον Μασούρα στα άκρα, εντάξει. Δηλαδή ο Φορτούνης έπαιξε αριστερά και στην Εθνική, έχει παίξει αριστερά και στον Ολυμπιακό, δεξιά δεν τον θυμάμαι, αλλά αν επιλεγεί αυτό το σχήμα, λογικά θα πάει ο Μασούρας αριστερά, οπότε εξ ορισμού ο Φορτούνης θα είναι στα δεξιά. Τολμώ να πω ότι το πρώτο σχήμα του Φορτούνη, του Μασούρα και του Μπρούμα, με τον Καμαρά πιο μπροστά από τον Μπουχαλά και τον Εμβιλά, εμένα με καλύπτει περισσότερο, πριν το μάτς το λέω. Ναι. Γιατί ο Φορτούνης στον γκολ μπορεί να μην έχει το κεφάλι, εντάξει. Κάτω όμως είναι πολύ καλός και μπορεί να σκάσει και τρίπλες, μπορεί να σκάσει και διεισδύσεις στο μικρό χώρο που είναι δύσκολο για αυτόν, γιατί ο μεγάλος χώρος τον έχει αναδείξει και αυτόν, αλλά χαμηλά τα center back εκεί ο Πούγκουρας που θα παίξει από ό,τι έμαθα με το Σέγκερο, γιατί ο Βέλεθ δεν προλαβαίνει. Ναι, εντάξει, είναι εκτός ο Βέλεθ. Είναι εκτός ο Βέλεθ, θα δημιουργήσει προβλήματα. Ή μπορεί ο Φορτούνης από τη φύση του να βγει έξω από τη φύση του πιο πολύ, να βγει 17-18 μέτρα έξω και να βάλει μέσα τους δύο εξτρέμ να γίνουν τέτοια πράγματα. Το θέμα είναι πόσο έχουν δουλευτεί αυτά. Εμείς τα λέμε εδώ θεωρητικά. Αυτό πόσο το έχει δουλέψει, πότε πρόλαβε να το δουλέψει αυτό τακτικά. 2 ώρες προπόνηση, 5 ώρες προπόνηση, 30 ώρες προπόνηση. Αυτό το σχήμα δεν το γίνει ποτέ. Άρα ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή το μόνο, γιατί μονάδες έχει οπωσδήποτε. Είναι βάθος, μεγάλη ομάδα. Το πρόβλημα είναι
πώς θα πάνε τα ντουμπλέ, τα ζευγάρια. Πώς θα γίνει, δηλαδή, ο μπακ με τον εξτρέμ, ο άλλος μπακ με τον εξτρέμ. Πώς θα συνδυαστούν οι τρεις. Όταν βγαίνει, ας πούμε, ο Λαραμπή, μπορεί να γίνονται κινήσεις, να μπαίνουν οι εξτρέμ μέσα. Ελαραμπή δεν παίζει, ναι. Ναι, πώς γινόταν παλιά. Ναι, τώρα, ναι, ας πούμε, ναι. Δεν ξέρουμε ο Φορτούνης πώς σε τριάδα, πότε να, τι να δοκίμασε, ας πούμε, ο Μάρτινς σε αυτή την τριάδα στην επίθεση. Οτιδήποτε πλην τον χαφ και τον στόπερ, δηλαδή 3 και 2, 5, οι άλλοι 5 είναι μπέρδεμα. Και μπορεί τον Ολυμπιακό κάποια στιγμή ένας έξυπνος προπονητής σε αυτό το κομμάτι να τον μπλοκάρει. Δεν ξέρω ο Παναθηναϊκός πώς θα κατέβει. Εντάξει, σε αυτό το σύστημα βλέπουμε βέβαια ο Μασούρας θα δίνει περισσότερες βοήθειες στον Ραφίνια. Ο Μπρούμα είναι ένα επιθετικό εξτρέμ. Ο Καμαρά θα πατάει περισσότερο περιοχή. Ο Καμαρά θα δοθεί εντολή. Και ο Φορτούνης θα είναι πιο κοντά στον γκολ. Θα είναι πιο κοντά στον γκολ, ναι. Λοιπόν, βέβαια ο Καμαρά σε αυτή την τριάδα εκεί, όταν χαθεί η μπάλα επειδή έχει αυτό του Καντέ, ας πούμε, θα έρθει και σαν τρίτος να πάρει το κέντρο. Ο Ολυμπιακός πιστεύω ότι το παιχνίδι του πρέπει να το πάει από τον άξονα περισσότερο. Ναι. Ίσως γίνει και κάποια πρεσαρίσματα ψηλά, δεν ξέρω τα εργομετρικά του, θα πω να το ξέρω. Αλλά σίγουρα θα δω σε αυτό το σχήμα του Φορτούνη με τον Καμαρά τον Ολυμπιακό. Το φαντάζομαι το παιχνίδι ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει βιολογικά τα ρίσκα στην αρχή να ανέβει ψηλά, να τον πνίξει τον Παναθηναϊκό, να του κάνει ένα γκολ στο 20 λεπτό και μετά να υποστοχωρήσει. Φαντάζομαι δηλαδή ότι ο Μάρτινς έχει στο μυαλό του το ότι επειδή δεν μπορώ να βγω από τις πλάγιες γραμμές, δεν το ξέρω το έργο, είναι άγνωστο αυτά τα δίδυμα. Θα πάω στην πίεση ψηλά. Έχει κάνει πολλά γκολ ο Ολυμπιακός στο καλό του κομμάτι το βιολογικό. Πολλές κλοπές ψηλά και έχει βάλει πολλά γκολ σε αυτό το στυλ. Ναι. Υποθέτω, γιατί υπόθεση είναι πριν το παιχνίδι, ότι θα πάει σε ένα τέτοιο σχήμα, της πιέσεως ψηλά ο Μάρτινς στην αρχή του παιχνιδιού για να πει τον Παναθηναϊκό «Σε έχω κερατά εδώ πέρα, σε βράλω, θα σε βάλω δύο μπουνιές, θα σου βάλω τον γκολ και μετά βλέπω τι θα κάνω, θα υποστηρίξω μετά». Δηλαδή θα ζητήσει από ό,τι φαίνεται Γιάννη Ολυμπιακός ένα γρήγορο γκολ μέσω της πίεσης ψηλά. Είναι υποθετικό, αλλά είναι και πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό, βέβαια, να βάλουμε και έναν άλλο παράγοντα εδώ, Κωστή, ότι ερχόμαστε μετά από δεκαήμερο εθνικών ομάδων. Ειδικά οι Αφρικανοί έχουν επιβαρυνθεί πολύ με τα ταξίδια με τις εθνικές τους ομάδες. Και πριν να δούμε το βίντεο του Ολυμπιακού, να πω ότι σε αυτό έκανε επίσημη διαμαρτυρία, επιστολή στην UEFA ο Ολυμπιακός. Καλά έκανε. Γιατί έχει πληρώσει ακριβά το τίμημα με ποδοσφαιριστές που έχουν νοσήσει με COVID, πηγαίνοντας να παίξουν κάτω από περίεργες συνθήκες σε χώρες τριτοκοσμικές ποδοσφαιρικά, έτσι. Λοιπόν, εδώ η Θεσσαλονίκη που είμαστε υποτίθεται η χώρα προηγμένη, με τα λίμματα μας έχουν μαντρώσει μέσα. Φαντάζομαι πας στην Αφρική. Έχει δίκιο ο Ολυμπιακός, αλλά δεν νομίζω ότι θα το βρει το δίκιο του. Mm-hmm. Καλά έκανε την επιστολή, αλλά δεν νομίζω να βρει δίκιο. Πάμε να δούμε και σε βίντεο το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και επιστρέφουμε για Παναθηναϊκό. Μέσω επιστολής στην Παγκόσμια Ομοσπονδία, ο Ολυμπιακός εξέφρασε τις ανησυχίες του, καθώς όπως τόνισε χαρακτηριστικά, η CONCACAF και τα μέλη της δεν μπορούν να προστατεύουν την υγεία των παικτών μας. Τον Οκτώβριο, ο Μαντί Καμαρά βρέθηκε σε φιλικά της Εθνικής Γουινέας και γύρισε με κορονοϊό, ενώ τώρα ήταν η σειρά των Γιούσεφ Ελ Αραμπί και Αχμέντ Χασάν να βρεθούν θετικοί στον COVID-19 μετά τα τελευταία μάτς που έδωσαν το Μαρόκο και η Αίγυπτος. Η ΠΑΕ, λοιπόν, Ολυμπιακός, έστειλε επιστολή στην Παγκόσμια Ομοσπονδία, εκφράζοντας τον προβληματισμό της, αναφέροντας τα γεγονότα και τονίζοντας χαρακτηριστικά. Έτσι, είμαστε υποχρεωμένοι να εκφράσουμε τη βαθύτατη απογοήτευσή μας για μια πολιτική που αφήνει τους συλλόγους εντελώς απροστάτευτους όταν επενδύουν στην προσπάθειά τους να κρατήσουν το ποδόσφαιρο. Σημαντικά, να εκφράσουμε τη βαθιά ανησυχία μας για μια πολιτική που όχι μόνο αλλάζει τους κανόνες των διοργανώσεων με ανυπολόγιστο τρόπο, αλλά εκθέτει σε υψηλό κίνδυνο την υγεία των παικτών. Ως ένας σύλλογος που συμμετέχει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και μακροχρόνιο μέλος της CCA, πιστεύουμε ότι η παγκόσμια κρίση πανδημίας του COVID-19 εγείρει θέματα αξιοπιστίας όσον αφορά τα κρούσματα των παικτών, τα βραχυχρόνια και μακροχρόνια προβλήματα υγείας και την προστασία παύλα αποζημίωση των συμβολέων, τα έξοδα περίθαλψης ή την απώλεια μελλοντικών εξόδων,
την ενσωμάτωση ενός κεντρικού λεπτομερού συστήματος πληροφόρησης από τη FIFA και τις ομοσπονδίες για το πώς η κάθε ομοσπονδία ενσωματώνει τις προϋποθέσεις που θέτουν τα πρωτόκολλα αγώνων της FIFA, όπως επίσης και σχετικές πληροφορίες από τις τοπικές αρχές, ειδικά τα πρωτόκολλα καραντίνας, πριν και μετά τα δύο τελευταία παράθυρα διεθνών αγώνων και στα μελλοντικά, αρχής γενομένης από αυτό του Μαρτίου. Για αυτούς τους λόγους, καταλήγει η επιστολή της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ζητάμε από εσάς την ανώτατη και επιβλέπουσα αρχή στον χώρο του ποδοσφαίρου να πάρετε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων για το καλό όλων των διοργανώσεων, τόσο των διεθνών όσο και των εθνικών. Την ίδια ώρα, η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το κλασικό κόντρο στο Παναθηναϊκό περνάει στην κυριολεξία από χίλια κύματα. Πέρα από τους Χασάν και Ελ Αραμπί, οι οποίοι χτυπήθηκαν από τον κορονοϊό, με τον πρώτο να παραμένει στην Αίγυπτο και τον δεύτερο στο Καμερούν, η ομάδα έχει θέμα και με τους αριστερούς μπακ, καθώς Χολέβας και Βινάγκρε αντιμετωπίζουν τραυματισμούς και είναι εξαιρετικά αμφίβολοι. Αυτό σημαίνει πως στα πλάνα του Πέδρο Μαρτίνς, εκτός άλλου απρόπτου, ο Ραφίνια θα αναγκαστεί να παίξει στο αριστερό άκρο της άμυνας και ο Ντρέγκερ δεξιά. Στην επίθεση, το μεγάλο φαβορί είναι ο Χιλάλ Σουντανή, με εναλλακτική τον Φορτούνι και εναλλακτική του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή, τον Ούγκο Κάιπερς. Το καλό για τους Πυριώτες είναι ότι υπάρχουν λύσεις και αυτές είναι ιδιαίτερα ποιοτικές, και το είχε τονίσει ο Πέδρο Μαρτίνς και είχε ζητήσει μάλιστα λίγο πριν την έναρξη της φετινής σεζόν. Όσο δεδομένο όμως και αν είναι αυτό το γεγονός, άλλο τόσο είναι πως οι τρεις απουσίες στερούν ποιότητα και εμπειρία από τον Ολυμπιακό. Είναι χαρακτηριστικό ότι η τελευταία απώλεια, ο Ματιέ Βαλμπουενά, ο οποίος θα μείνει εκτός για κάτι παραπάνω από τρεις εβδομάδες έχοντας θέμα στον οπίσθιο μοιραίο, έχει 6 συμμετοχές στη Super League. Ενώ στο Champions League, στους ομίλους αλλά βεβαίως και στα προκριματικά, μέτρησε 5 συμμετοχές με ένα γκολ και μία assist. Τεράστια είναι και η απουσία του Youssef El Arabi, ο οποίος συνολικά σε Super League και Champions League είχε 11 συμμετοχές και 6 γκολ, όντας ο πρώτος σκόρερ των Πυριωτών. Ενώ σε εξαιρετική κατάσταση ήταν ο ουσιαστικός αντικαταστάτης του, ο Ahmed Hassan, ο οποίος στη Super League μέτρησε 6 συμμετοχές, 4 γκολ και 2 assist, ενώ στην Ευρώπη είχε 4 συμμετοχές και ένα γκολ, αυτό που χάρισε και το τρίποντο κοντρά στη Μαρσέη. Λοιπόν, εδώ επειδή είναι και διαδραστική η εκπομπή, στο chat και τα παιδιά που παρακολουθούν μέσω του YouTube την εκπομπή μας, επισημαίνουν για μια πρόβλεψη που έκανες, Κωστή, πριν βγούμε μέσα στον αέρα. Έχασα στοίχημα, ναι. Ναι. Έχασα δύο στοιχήματα. Έχω ένα φίλο Ολυμπιακό από το σχολείο, Θεσσαλονίκιο. Ναι. Και επειδή είναι μπαλαδόφατσα μεγάλη, του λέω το καλοκαίρι, ο Βαλμπουενά βάζουμε ένα στοίχημα ότι θα πάθει θλάση μέχρι τις 28 Οκτωβρίου. Μου λέει βάζουμε. Την παθαίνει 17 Νοεμβρίου, το χάνω το στοίχημα. Το χάνω για 15 μέρες. Παρά το γεγονός ότι το χάνω, μου λέει καταραμένε. Δεν είναι καταραμένε. Και για Γιαννούλη και Καντουρί το είπα. Το άλλο είναι ότι του λέω πας, λέω ένα στοίχημα ότι θα κλάσετε πατάτες, έχει Βαλμπουενά έξω και τα δυο σεντερφόρ και θα αρρωστήσετε με κορονοϊό. Βάζονε, μου λέει, στη Μαύρη Θάλασσα πιο από τη Βοστιατόλη Θεσσαλονίκη. Όπου γουστάρει, του λέω. Και σήμερα αυτό να παίρνει, σε σκίσα, μου λέει δύο στοιχήματα. Μου λέει, γερός, δάσε και εγώ, θα σου πληρώσω τα στοιχήματα. Περίμενα ότι θα αρρωστήσει ο Ολυμπιακός με κορονοϊό. Ναι, ξέρεις, να σου πω κάτι άλλο, Κώστα. Με το νέο υγειονομικό πρωτόκολλο, πρέπει να είναι 5. Και πρέπει να είναι 5 τα αρνητικά, τα θετικά κρούσματα. 48 και 24 ώρες πριν από τη σέντρα του αγώνα. Δηλαδή, ο Χασάν και ο Ελκαντουρί που έχουν νοσήσει δεν προστίθονται. Οπότε, δύσκολα θα το κέρδισες. Δύσκολα θα το κέρδισες. Λοιπόν, αν και ξέρεις, αυτό εμείς κάνουμε το χαβαλέ, μην το παρεξηγήσει ο κόσμος. Όχι, γιατί αυτό ακριβώς είναι τηλεόραση. Αυτό ακριβώς είναι το chat. Αυτή είναι η σύγχρονη τηλεόραση. Ναι. Μα συμμετέχει πάρα πολύ το κοινό και πρέπει να το αυξήσουμε αυτό και να κάνουμε και άλλα παιχνίδια. Ναι. Και μ' αρέσει εμένα. Το διαβάζω και εγώ. Εγώ το κινητό εδώ πέρα. Λέω καλά κάνω και να τα δω. Τα βλέπει, τα βλέπει. Λοιπόν, για πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό. Εμένα, Γιάννη, εμένα μ' αρέσει πολύ η ανάλυση, η πληροφορία, αλλά μ' αρέσει να τσαλακώνομαι κιόλα. Δηλαδή, αν ήμουν ηθοποιό, θα έβγαινα νισταγμένο. Με το ψηλά τον μπατζάκι, όπως ο Παπαγιανόπουλος. Κωνσταντάρας ποτέ δεν έβγαινε τσαλακωμένος. Πάντα ήταν φρεσκαδούρα. Θέλω να πω ότι το τσαλάκωμα το θέλει και ο κόσμος με μας, γιατί έμαθε και τελειώνω με αυτό. Τους δημοσιογράφους ή τους ρεπόρτερ ή αυτούς πολύ αφιψηλού, ναι. Απόμακρους. Εμείς δεν είμαστε καθόλου απόμακροι. Όταν κάνουμε λάθη ή χάνουμε στοιχήματα, να μας τη λέτε και τα μπράβο να μας τα λέτε όταν λέμε τα σωστά. Τα λένε, τα λένε. Βέβαια. Λοιπόν, τώρα πάμε στον Παναθηναϊκό. Έχουμε δεδομένη την αλλαγή συστήματος, αφήνει το 4-4-2. Το είχες προβλέψει κι εσύ ότι είναι θέμα χρόνου, είχες πει και είχα συμφωνήσει κι εγώ
ότι δεν μπορεί, δεν χωράει αυτό. Θα με πει. Και επειδή είχε τα αρνητικά αποτελέσματα και έχει μπροστά τον Ολυμπιακό, θα ήταν πολύ μεγάλο ρίσκο να πάει με δύο χαφ. Βέβαια. Κοίτα, Γιάννη, εάν πήγαινε με τέσσερα χαφ οχτάρια ή ένα εξάρι, ας πούμε, και τρία, και να παίξει και 4-4-2 με δύο φορ, χωρίς εξτρέμ, τον έπαιρνε αν είχε το, αν είχε το βάθος του το Παναθηναϊκός. Ναι, 4 οχτάρια δεν έχει στο ρόστερ του. Ναι, αυτό ακριβώς. Δεν μπορεί να το κάνει. Ναι. Οπότε με τα εξτρέμ που είναι μακριά, είναι μεγάλος θάνατος με τον Ολυμπιακό. Οπουδήποτε και να τον παίξεις. Και βέβαια, να πούμε ότι το τρίτο χαφ είναι ο Βηγιαφάνιες, ο οποίος προέρχεται από σύνδρομο κοιλιακών, εάν δεν κάνω λάθος. Ναι. Έχει μείνει πολύ πίσω. Και τον βάζει βασικό με Καρλίτο στην κορφή της επίθεσης, Μακέντα στον πάγκο, Χατζηγιοβάνι από τη μία πλευρά και από την άλλη είναι τρεις υποψήφοι, ο Σαβιέ, ο Μολό και ο Αϊτόρ. Δεν ξέρω, θα έλεγα Αϊτόρ. Ο Αϊτόρ πιο χαφ δεν είναι, ο Αϊτόρ. Όχι τόσο, αλλά είναι πιο πίσω συγκριτικά με το Σαβιέ που είχε τραυματισμό. Και από εκεί και πέρα, μετρημένα κουκιά Σάντσες, Ζαχαρίτης, Πούγκουρας και Σένκεφελτ. Να πούμε ότι υπάρχει και ένα σενάριο, επειδή ο Πούγκουρας ταλαιπωρείται από μυϊκό σπασμό στη μέση, υπάρχει και ένα σενάριο, επειδή είναι δεδομένα εκτός ο Βέλεθ, να επιστρέψει ο Κουρμπέλης στόπερ. Θα χάσει πολύ εκεί από τα χάφ ο Παναθηναϊκός, πιστεύω. Άμα πάει εκεί... Εάν και εφόσον δεν μπορέσει ο Πούγκουρας είτε στο ξεκίνημα του αγώνα είτε στην πορεία του αγώνα. Ένα άλλο παλικαράκι ψηλό με προσόντα που ήταν λίγο λαθέρ, ένας νεαρός. Δεν θύμισε μου στο παράδειγμα. Τον Αλεξανδρόπουλο. Όχι, ο Αλεξανδρόπουλος είναι κόφτης. Το Σερπέζι. Ναι, αυτός εδώ στόπερ. Δεν μπορεί, δεν στέκεται. Όχι, κοίταξα. Όχι, ή θα βάλει τον Κουρμπέλη, θα βάλει τον Πούγκουρα. Γιατί αυτή είναι εκτός τετράδα τώρα του Παναθηναϊκού. Η πίσω. Χωρίς το Βέλεθ. Ο Βέλεθ είναι απώλεια μεγάλη. Μεγάλη απώλεια. Ναι. Ο Ζαχαρίτης, καλός χρυσός, νέος. Και ο άλλος δεξιά, δεν ξέρω πόσο μπορεί να σταθούν σε 90 λεπτά εκεί σχέδιο με τα εξτρέμ του Ολυμπιακού. Και το Φορτούνι, αν θέλει, σέντερφορ. Είναι δύσκολο. Δηλαδή, αν βάλεις το Φορτούνι και τους άλλους δύο εξτρέμ και την τετράδα αυτή του Παναθηναϊκού, προπονητής, στα 25 μέτρα, βάζουμε ένα γήπεδο, μια εστία 25 μέτρα και παίζουν 4 εναντίον 3. Και ο τερματοφύλακας με τους 4 μαζί. Και αν τους πεις στα 15 λεπτά, αν φάτε κάτω από 5 γκολ, είστε καλά. Εγώ λέω θα φάνε. Τα κάνουν αυτά τα παιχνίδια οι προπονητές στην προπόνηση. 4 εναντίον 3, 5 εναντίον 3 και βγάζουν συμπεράσματα, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Είναι πάντως, δύσκολο. Πάντως υπάρχουν και άλλα δύο σενάρια να μείνει σε 4-2-3-1. Και να βάλει τον Χουανκάρ μπροστά, που θυμίζω ότι στις μεταγραφές του καλοκαιριού προοριζόταν και προορίζεται για βασικό αριστερό μπακ από τις πιο ακριβές μεταγραφές για τα δεδομένα του Παναθηναϊκού το καλοκαίρι. Ένα πείραμα που συχνά πυκνά το βλέπουμε, σπάνια πιάνει δηλαδή ένας μπακ να παίξει χαφ, αλλά μπορεί να το δούμε και αυτό. Και το τρίτο σενάριο είναι να δούμε ένα 4-3-3 που θα έχει εκτός αρχικής εντεκάδας τον Βηγιαφάνιες, να πάει δηλαδή με τρία αμυντικά χαφ Αλεξανδρόπουλο, Μαουρίτσιο, Κουρμπέλη και μπροστά με Χατζηγιοβάνι, Αϊτόρ, Καρλίτος. Θεαπιστώνω ότι είτε με δύο χαφ και ένα, είτε με τρία χαφ, αυτός θέλει να παίζει με εξτρέμ. Αυτό μου έχει δώσει να καταλάβω ο Μπόλωνη. Ο Μπόλωνη, ναι. Του αρέσει δηλαδή ο φορ, καθαρό αίμα εξτρέμ, δύο χαφ και δεκάρι ή τρία χαφ, αυτό το σχέδιο. Δεν ξέρω αν του αρέσει αυτό. Το δεδομένο είναι ότι έτσι τη βρήκε την ομάδα χτισμένη από τον Μπογιάτος. Από τον Μπογιάτο, ναι. Λοιπόν, τώρα... Και στον ΠΑΟΚ του άρεσε να παίζει με εξτρέμ. Και έπαιζε και ανοιχτά. Και έβαζε γκολ, έτρωγε χιόλ. Είχε Λάζαρο τότε. Ποια χρονιά ήταν. Όχι, είχε φύγει ο Λάζαρος. Είχε μαλώσει. Ναι. Ο Λάζαρος είχε φύγει, αν δεν κάνω λάθος, το 7 ή το 8 είχε φύγει. Είχε φύγει, ναι. Είχε φύγει ο Λάζαρος. Λοιπόν, ναι. Πέρα βέβαια από το αγωνιστικό, να πούμε ότι η ημέρα σήμερα είναι σημαντική για τον Παναθηναϊκό, γιατί είχαμε την υπογραφή του μνημονίου ανάμεσα σε κυβέρνηση, Δήμο,
ΠΑΕ, ερασιτέχνη και τις τράπεζες που θα χρηματοδοτήσουν σε μεγάλο ποσοστό το γήπεδο. Εδώ είναι και η δήλωση που έκανε ο μεγαλομέτοχος ο Γιάννης Αλαφούζος. Να πούμε δύο πράγματα, γιατί εντάξει, τα μη αγωνιστικά σύντος κουράζουν. Όχι, όχι, είναι σημαντικό. Δεν βάζει ο Παναθηναϊκός σαν ΠΑΕ, σαν εταιρεία χρήματα. Υπάρχει ήδη ο ψηφισμένος νόμος για την διπλή ανάπλαση. Το γήπεδο μπάσκετ, υπάρχει σκέψη να γίνει σε ένα όμορο οικόπεδο, δεν μπήκε μέσα. Εκείνο ο λόγος για τον οποίο αποχώρησε πριν από λίγους μήνες ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, έτσι, και από τον ερασιτέχνη μετά. Και πάμε να δούμε το βίντεο που έχει και τα αγωνιστικά, αλλά και την θετική, την πολυθετική εξέλιξη για τον Παναθηναϊκό στο γηπεδικό. Είναι γεγονός. Οι τέσσερις εμπλεκόμενες πλευρές υπέγραψαν το Μνημόνιο Συνεργασίας για να αρχίσει το έργο της διπλής ανάπλασης στο Βοτανικό. Κυβέρνηση, Δήμος Αθηναίων, ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ερασιτέχνης αλλά και τράπεζες υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για να προχωρήσει το project της διπλής ανάπλασης και το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Ουσιαστικά είναι το πρώτο σημαντικό βήμα για να περάσουν οι εμπλεκόμενες πλευρές σταδιακά στην υλοποίηση του γηπέδου. Μένει να γίνει γνωστό και το deal, εάν υπάρχει κάτι τέτοιο, για τη χρηματοδότηση του μεγάλου project. Θυμίζουμε πως στο πρώτο πλάνο προβλέπει γήπεδο ποδοσφαίρου 33.000 έως 40.000 θέσεων, εγκαταστάσεις για τον ερασιτέχνη αλλά και για εμπορικούς χώρους. Την συμφωνία την ανακοίνωσε και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός με τον πλέον επίσημο τρόπο. Με ιδιαίτερη χαρά, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την έναρξη των διαδικασιών υλοποίησης του έργου της κατασκευής ποδοσφαιρικού γηπέδου αλλά και των αθλητικών εγκαταστάσεων του ερασιτέχνη. Το αναπτυξιακό πρόγραμμα της διπλής ανάπλασης μπήκε από σήμερα σε νέα τροχιά με την υπογραφή μνημονίου συναντήληψης και συνεργασίας των αρμόδιων φορέων του έργου, δηλαδή της κυβέρνησης, του Δήμου Αθηναίων, του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου, της ΠΕ Παναθηναϊκός και της ΕΠΕ Λεώνα. Κοινοπραξία Αλφα Μπανκ και Τράπεζα Πειραιός. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού έχει διαβάσει και ακούσει πολλά όλα τα προηγούμενα χρόνια για το θέμα του γηπέδου. Οι σημερινές εξελίξεις με την υπογραφή του Μνημονίου Συναντήληψης και Συνεργασίας και οι δεσμεύσεις των αρμόδιων φορέων δείχνουν ότι βρισκόμαστε σε σωστό δρόμο. Άπαντες περιμένουν την υλοποίηση των επόμενων σταδίων μέχρι να φτάσουμε στη στιγμή που θα ξεκινήσουν δουλειά οι μπουλντόζες στο Βοτανικό. Δέσμευση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός είναι ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατό προκειμένου να υλοποιηθεί το μεγάλο όνειρο των φιλάθλων του Συλλόγου. Το δικό μας σπίτι, μία πράσινη αθλητική κυψέλη. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην τελική ευθεία για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού λοιπόν φαίνεται να έχει καταλήξει στους 9 από τους 11 παίκτες που θα ξεκινήσουν στο βασικό σχήμα του ντέρμπι του Σαββάτου. Όπως όλα δείχνουν, κάτω από τα goal post θα κάτσει ο Σοκράτης Διούδης, ενώ στην άμυνα θα είναι οι Σάντσες, Σένκεφελτ, Πούγκουρας και Ζαγαρίτης. Οι δύο πυλώνες του τριφυλιού στο κέντρο αναμένεται να είναι Μαουρίσιο και Κουρμπέλης. Όσον αφορά τα άκρα, είναι δεδομένο ότι θα αγωνιστεί ο Χατζηγιοβάνης στο ένα, αλλά στο άλλο η θέση παίζεται. Ο Μολό με τον Σαβιέρ θα είναι οι βασικοί διεκδικητές της θέσης, με τον Αϊτόρ ωστόσο να έχει και αυτός κάποιες πιθανότητες. Δεν πρέπει να αποκλείσουμε και την έκπληξη, αφού σε μία από τις χθεσινές δοκιμές ο Μπόλονι χρησιμοποίησε τον Χουάνκαρ ως αριστερό εξτρέμ. Το μεγάλο δίλημα του Μπόλονι αφορά την επιθετική γραμμή της ομάδας. Συγκεκριμένα, ο Ρουμάνος προπονητής όλο αυτό το χρονικό διάστημα της διακοπής διοκίμαζε τον Βιγιαφάνιες πίσω από τον Καρλίτος. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ενδέχεται να μείνει εκτός ενδεκάδας ο Φεντερίκο Μακέντα. Αν πάλι ο Βιγιαφάνιες δείξει πως δεν είναι έτοιμος να μπει από την αρχή, τότε ο Μπόλονι θα πάει σε ένα 4-3-3 με τον Αλεξανδρόπουλο να προστίθεται δίπλα σε Κουρμπέλη και Μαουρίσιο. Σε δηλώσεις που έκανε, ο προπονητής του Τριφυλιού ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν φαβοροί στα ντέρμπι και ότι οι πράσινοι θα κάνουν τα πάντα για να τιμήσουν τη φανέλα που φορούν. Δεν υπάρχουν φαβοροί στα ντέρμπι. Στο ποδόσφαιρο μπορούν να συμβούν τα πάντα και αυτή είναι η ομορφιά του αθλήματος. Θα πρέπει να δούμε κάποια πράγματα από τον Ολυμπιακό, έστω και αν αυτό ενοχλεί εν μέρη την περηφάνεια μας. Θα πρέπει να τους συγχαρούμε για τα αποτελέσματά τους και να τους ευχηθούμε καλή συνέχεια στο Champions League.
Από την πλευρά μας θα κάνουμε τα πάντα για να τιμήσουμε τη φανέλα του Παναθηναϊκού και ελπίζουμε ότι θα φωτίσουμε και το δικό μας δρόμο. Από εκεί και πέρα, στον Παναθηναϊκό υπάρχει πρόθεση για επέκταση της συνεργασίας με τον Βασίλη Ξενόπουλο. Η Πράσινη ΠΑΕ ανέφερε ότι πριν λίγες μέρες έγινε συνάντηση με τον παίκτη, όπου συζητήθηκαν πράγματα γενικού περιεχομένου. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει συζητηθεί κάτι για το οικονομικό ή την διάρκεια του συμβολαίου που θα έχει ο νεαρός θερματοφύλακας. Να έχουμε οπωσδήποτε μια σπίδα προστασίας εναντίον στις ιώσεις, στις λοιμώξεις και σε όλα αυτά που κυκλοφορούν και μας απειλούν όλο το χειμώνα αλλά και το καλοκαίρι. Ακόμα όλες τις εποχές του χρόνου δυστυχώς έχουμε πραγματικά προβλήματα. Εγώ λοιπόν θέλω να σας πω το εξής. Πίνοντας τον Double Reaction Collagen, το οποίο είναι ιδανική φόρμουλα που βοηθάει τον οργανισμό μας. 2-11-1600 είναι και ο αριθμός ο οποίος αυτός έχει την υπερπροσφορά με τα δύο κολαγόνα και 100 σπιρουλίνες που παίρνετε δώρο, με δώρο τα έξοδα αποστολής. Τώρα όμως τηλεφωνώντας, μόνο 39 ευρώ, πραγματικά είναι μια ιδανική προσφορά. Γιατί τώρα θα μου πείτε. Είναι κολαγόνο με υαλουρονικό, σύμπλαγμα βιταμινών B, μαγνήσιο, MSM, συνένζυμο Q10, βιταμίνη C, όλα δηλαδή αυτά που χρειαζόμαστε για να έχουμε ενέργεια και καλή υγεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και να πούμε επίσης ότι οι σπιρουλίνες που δίνουμε δώρο, οι οποίες δεν περιέχουν ιόδιο και φυσικά το κολαγόνο δεν περιέχει ζάχαρη, που είναι επίσης σημαντικό για έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να κάνει την οποιαδήποτε διατροφή για τον οποιονδήποτε λόγο. 2-11-1600 για συμπλήρωμα διατροφής, ιδανικό για τον οργανισμό τον οποίο χρειαζόμαστε να έχουμε έτσι με ενέργεια και φυσικά να έχουμε καλή υγεία. Και είναι σημαντικό οπωσδήποτε να γλιτώσουμε από οποιοδήποτε πρόβλημα. Αρθρώσεις, να μην έχουμε προβλήματα, να μην έχουμε πόνους. 2-11-1600 λοιπόν, γρήγορα, 39 ευρώ, 2 Double Reaction Collagen και 100 σπιρουλίνες δώρο και φυσικά δώρο τα έξοδα αποστολής.
Λοιπόν, το κάρκε μέσα, μέρος δεύτερο. Να μιλήσουμε τώρα λίγο για ΠΑΟΚ. Υπάρχει μάτς με τον ΠΑΣ. Και να δούμε τι θα ετοιμάσει ο Πάμπλο Γκαρσία εκεί. Ο Γκαρσία, οπωσδήποτε το Σφιντεύσκι μπροστά. Mm-hmm. Επανέρχεται ο Καντουρί μαζί με τον Σβάμπ. Είναι καλό δίδυμο. Ναι. Και μάλιστα αν προσθεθεί και ο Μούργκ στην τριάδα, σαν δεκάρι, είναι πολύ καλό. Με τον Ζίβκοβιτς από τη μια μεριά, το Μαμούνι, και τον άλλο τον Τζόλι αριστερά, είναι μια πολύ καλή ομάδα. Αυτή η πεντάδα μπροστά, από τη μέση και μπροστά, ναι, εννοώ, ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι καλή η ομάδα. Αυτή τώρα θα αντιμετωπίσουν τέσσερα χαφ. Απλά, και Κώστα, συγγνώμη, για να μην το ξεχάσω. Συγκριτικά με πέρσι, πόσο δε με πρόπερσι, τώρα θα μου πει συγκρίνεις μια ομάδα που πήρε ID το πρωτάθλημα με την τωρινή, αλλά θέλω να πω το εξής. Μπορεί να μην έχει τις μπακάρες στο πλάι με τον Γιαννούλη απόντα ο ΠΑΟΚ, αλλά έχει Ζίβκοβιτς Τζόλι που είναι πολύ καλά εξτρέμ. Δηλαδή, δεν είναι η ανάγκη με Ζίβκοβιτς και Τζόλι να έχουν πολλά ανεβάσματα ούτε ο Σοάρες, ούτε ο Κρέσπο. Ναι. Κοίταξε, οπωσδήποτε θα υπάρχει ντουμπλάρισμα, γιατί το κάνανε και στην προπόνηση, από τον Μούργκ όπου παίζει την μπάλα. Ναι. Ο Μούργκ θα είναι δηλαδή αυτό που λέμε, θα παίζει το σταυρό. Mm-hmm. Όταν παίζει την μπάλα από εκεί θα δίνει εκεί. Όταν παίζει την μπάλα από την άλλη μεριά θα δίνει εκεί. Δηλαδή αυτό που δεν μπορεί να κάνει καλά τον μπακ θα πάρει ρόλο ο Μούργκ να το κάνει. Βέβαια, σε αυτά τα μάτς, αν σου φάει ισορροπήσει το κέντρο, γιατί αυτός θα παίζει με ένα παραπάνω, 4-4-2-3, και τους βάζει σε 20 μέτρα απόσταση, όχι 40, σήμα, και ανεβάζει ένα μπακ αυτός, ένα αριστερό μπακ έχει καλό, ο δεξής δεν είναι τόσο καλός, ένας μαύρος είναι καλός αθλητής. Σε αυτά τα μάτς, τα μπακ τα θέλεις πιο πολύ για τα φορτώματα αυτά, δηλαδή παίζουν ρόλο. Στο αμυντικό κομμάτι εγώ δεν πιστεύω ότι θα βρει πρόβλημα ο ΠΑΟΚ από τις πτέρυγες, mm-hmm, να το χτυπήσουν εκεί, γιατί θα πέσουν τα οχτάρια και δεν έχει καθαρόημα εξτρέμ. Άρα έχεις δίκιο που λες για τα μπακ, δεν θα αντιμετωπίσω, συμπληρώνω εγώ, και πρόβλημα στο να διεισδύσουν ο Πας Γιάννενα να βάλουν ένα σμένα και τέτοια. Δεν έχει τέτοιο ο Πας Γιάννενα. Νομίζω πάλι ότι η τριάδα μπροστά του ΠΑΟΚ με τέταρτο τον ΣΒΑΠ έχει μια τετράδα πίσω στην άμυνα ο Πας Γιάννενα, που πάντα τρώει γκολ. Δεν είναι δηλαδή να πει στις έντερ μπακάρες ή να παίξει με τρεις καμιά φορά, να κάνει και τέτοιο, να παίξει το 3-4-3 ή το 3-6-1, 3-5-2, γιατί παίζει με ομάδα που μπροστά είναι πολύ καλή. Η τετράδα, η μέτρια τετράδα του Πας Γιάννενα βολεύει τον ΠΑΟ. Τον βολεύει σε αυτό το παιχνίδι όπου θα δεχτεί πίεση ο Πας Γιάννενα στους έντερ μπακ κτλ. Δηλαδή δύσκολα θα κρατήσουν τους τρεις ή τέσσερις, και αν βγαίνει και από πίσω ο ΣΒΑΠ, ο Μούρκ, δύσκολα θα κρατήσει ο Πας Γιάννενα. Δηλαδή για να πάρει ο Πας Γιάννενα αποτέλεσμα πρέπει να σκοράρει, κατ' εμέ. Mm-hmm. Εντάξει. Έχει ιδιαιτερότητες στο μάτς και εκεί θα φανεί λίγο και ο Γκαρσία απέναντι σε ένα προπονητή ο οποίος μπορεί να είναι νέος, αλλά είναι έξυπνος πολύ και με ιδιαίτερους σχηματισμούς στον αγωνιστικό χώρο. Εγώ τους είδα και με τον Ολυμπιακό. Μ' αρέσαν με τον Ολυμπιακό. Ναι, γιατί βγαίνει, αναπτύσσει θεωρία στην επίθεση. Λοιπόν, να κρατήσουμε αυτό. Βέβαια, πριν τη διακοπή ο ΠΑΟΚ είχε ρυθμό με τον Γκαρσία και αυτό το 4-3-3 ή το 4-2-3-1. 2-3-1 τον βόλεψε. Και να πάμε τώρα στην ΑΕΚ, να δούμε μια πιθανή εντεκάδα κόντρα στην ΑΕΛ. Εκεί ο Μάσιμο Καρέρα έχει αρκετές επιστροφές από παίκτες που νόσησαν και πλέον έχουν αρνητικά τεστ κορονοϊού. Ωστόσο, μην ξεχνάμε ότι είναι κάποια παιδιά που λείπουν πολλές μέρες από τις προπονήσεις και γενικά η ΑΕΚ είναι η ομάδα που την χτύπησε περισσότερο από όλες ο κορονοϊός, Γιάννη, και έχει χάσει προπονήσεις. Μιλούσα με ένα γυμναστή στο ποδόσφαιρο επάνω, όχι διάσημο, γυμναστή. Μου είπε ότι μελετάνε πάρα πολύ και οι γυμναστές και οι προπονητές τη νέα τάξη πραγμάτων και μου είπε το εξής. Και αυτό θέλει κουβέντα βέβαια, θα το κάνω κεντρική ιδέα. Μου λέει,
πολλοί παίκτες όταν επιστρέφουν από κορονοϊό δηλώνουν στους προπονητάς, στους γυμναστάς κτλ. Ότι αντιμετωπίζουν πολύ πίεση, πολύ κούραση, κόπωση μεγάλη. Και έγινε μια κουβέντα μεταξύ, μια συζήτηση μεταξύ γυμναστών και κατέληξαν ότι δεν θα ήταν πολύ καλό μια ομάδα που έχει 5 επιστροφές, παίκτες με κορονοϊό, τους βάλει και τους 5. Ναι. Σωστό είναι αυτό. Βέβαια, οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ δεν έχουν νοσήσει ταυτόχρονα, έτσι. Είχαν κάποιοι πενθήμερα και μια εβδομάδα διαφορά. Οπότε, ο Μπακάκης ή ο Μάνταλος ήταν από τους πρώτους και πλέον θεωρούνται ετοιμοπόλεμοι. Εδώ είναι μια πιθανή εντεκάδα. Βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο θα δούμε και Γαλανόπουλο και Σιμάνς και δύο παιδιά που προέρχονται από τραυματισμό στην ίδια εντεκάδα. Νομίζω πως θα δούμε Σιμόες βασικό. Ο Σιμόες πρέπει οπωσδήποτε, γιατί αυτή είναι αργή η χαύτης, πώς τη λένε, της Λάρισσας. Ναι. Και δεν θα αντιμετωπίσει τρεξίματα πολλά ούτε ο εξάρι τους. Εγώ νομίζω ότι όμως ένα εξάρι εκεί δεν είναι το μηδέν, γιατί η στόπερ δεν με λέει και πολλά πράγματα εκεί. Δηλαδή αν δεν παίξει με εξάρι, μπορεί να σου βγει ένας πίνακας, πώς το λένε, σου κάνει καμιά μαγιά και τα λοιπά. Ναι. Υπάρχει το σενάριο που είναι και πιο πιθανό από την κάρτα που βλέπουμε να ξεκινήσει με Σιμόες, Σαχόφ και Μάνταλο, δηλαδή με εξάρι, οχτάρι και δεκάρι. Πολύ και από εκεί και πέρα να είναι ο Τάνκοβιτς μπροστά με τον Ολιβέρα ή τον Ανσαριφάρτ και τον Λιβάγια ενδεχομένως. Φαίνεται θα χώσει τον Λιβάγια εκεί αριστερά να βάλει και τον Ανσαριφάρτ ή τον Ολιβέιρα, όποιος είναι πιο φορμαρισμένος. Και φαίνεται θα το επαναφέρει αυτό. Δηλαδή, αυτό που λέμε είναι πολυτέλεια, τρεις να παίζει ο ένας. Είναι πολυτέλεια. Είναι πολυτέλεια. Λοιπόν, η ΑΕΚ, η οποία έχει και πολύ καλή παράδοση, γιατί και αυτά παίζουν ρόλο, ούσα γηπεδούχο στη Ριζούπολη, για το μάτς θα γίνει στη Ριζούπολη, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μέτριο αγωνιστικό χώρο. Εντάξει, αλλά από του ΆΚΑ πολύ καλύτερο. Σίγουρα πολύ καλύτερο. Εντάξει, βέβαια τα στατιστικά από ό,τι βλέπω εδώ αφορούν κυρίως κάποια παιχνίδια στο κύπελο που έχει γράψει πολύ μεγάλα σκορ η ΑΕΚ. Λοιπόν, αυτά για την ΑΕΚ. Να πάμε τώρα εκτός των συνόρων. Το παιχνίδι που ζητήθηκε περισσότερο από όλα ήταν τα 6 γκολ με τα οποία φιλοδόρησε η Ισπανία την Γερμανία. Ήδη ο Γιακίμ Λεύ έχει δεχτεί πολύ αυστηρή κριτική. Δεν τον διώξαν όμως. Δεν τον έχουν διώξει. Είναι πολλά χρόνια εκεί. Βλέπουμε πώς ξεκίνησε η Ισπανία με Μωράτα, Όλμο, Φεράν Τόρες, ιδιαίτερα φορμαρισμένος, θα τον βρει και ο Ολυμπιακός απέναντί του με τη Σίτι Τετάρτη. Να δούμε σε full screen λίγο την κάρτα. Ευχαριστώ. Είναι... Κωστή, ακόμα μία χρυσή φουρνιά παικτών συγκεκριμένη, γιατί οι πιο πολλοί είναι πιτσιρικάδες και οι πιο πολλοί έχουν ήδη κατακτήσει ευρωπαϊκό πρωτάθλημα με τα μικρότερα κλιμάκια της εθνικής ομάδας της Ισπανίας πριν από ένα και δύο και τρία χρόνια. Άρα βλέπουμε ότι σε προηγμένα πρωταθλήματα και προηγμένες ποδοσφαιρικά χώρες, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Από την άλλη... Κάτω, πολύ καλή, με την μπάλα κάτω χαμηλά. Πολύ καλή. Ναι. Από την άλλη, έχουμε και τους Γερμανούς, γιατί όλα έχουν μία εξήγηση. Τι γίνεται εκεί. Εκεί ο Λεύ αποφάσισε να κόψει από την εθνική τον Χούμελς και τον Μπόατενγκ. Είναι μια περίπτωση αντίστοιχη με τη δική μας, με Μανολά και Παπασταθόπουλο. Έβαλε τον άλλο το μορφόπεδο, μωρέ, το φλόρο της Λίντς. Τον Κοχ, με τη... ναι. Τι να... Αυτός τον έβλεπα με τη Λίβερπουλ, τη Λίντς. Έχει σηκωθεί ο Βαντάικ μέχρι το Θεό. Και αυτού η Μητούλα είχε μέχρι το σόβρακο του Φαντάικ. Και απάει τώρα η Γερμανία με αυτούς. Για ποιο λόγο όμως έγινε αυτό. Έγινε γιατί δεν το μέτρησε καλά ο Λεύ και έβαλε μια τετράδα με πιτσιρικάδες ή ποδοσφαιριστές που δεν είναι βασικοί ούτε καν στις ομάδες τους. Ήταν κουρασμένα και τα χαφ. Μέσα στη Σεβίλη, ναι. Δηλαδή, όταν τα χαφ, κοίταξε τώρα, Κρός, χιλιόμετρα, Κουντογκάν, χιλιόμετρα, Γκορέτσκα. Εγώ τους είδα και τους τρεις κουρασμένους. Δεν ξέρω. Ήταν κακοί, κουρασμένους τους είδα. Αυτή την ερμηνεία δίνω. Mm-hmm. Αυτή εδώ, όταν παίζεις, ας πούμε, και τα χαφ σου δεν τραβάνε. Η αμέσως επόμενη γραμμή που πρέπει να σε κρατήσει είναι η τετράδα.
Τώρα αυτή εδώ η τετράδα, πες μου, τώρα εσείς στη Γερμανία, άδεια, δουλεύαμε σε ένα γερμανικό κανάλι και είχαμε ανοιχτό το chat. Τι θα μας λέγανε οι γερμαναράδες, να πούμε, για αυτή την τετράδα. Κόχσουν, γίνανε, ορίστε, πες μου. Τέλος πάντων. Έτσι είναι, δίκιο έχεις. Πάμε να δούμε κάποια στο καρέ που έχουμε ξεχωρίσει από αυτό το παιχνίδι. Εδώ είναι το 2-0 που σκοράρει ο Φεράν Τόρες. Τελείωσαν όχτους μέσα στα γκαρέ των Γερμανών. Είναι θέση καλή όμως. Ναι. Μα ξέρεις τι γίνεται, ο Φεράν Τόρες είναι και σεντερφόρ, είναι και πλάγιος επιθετικός, οπότε έχει ξέρει... Μεγάλο πεδίο. Έχει μεγάλο πεδίο και μεγάλη περιφερειακή, μεγάλη ορατότητα. Είναι φοβερός. Ναι. Όντως είναι φοβερός. Θα δούμε το 4-0 που πετυχαίνει η Ισπανία. Πόσο ψηλά και πόσο μακριά είναι η γραμμή των Γερμανών. Έτσι. Πού είναι ο Νίκος. Πού είναι ο Νίκος, να τον πιάσει, το λέει τώρα. Με Ρουίθ Γκαγιά και τελείως λανθασμένη τη διάταξη στα μετώπιση των Γερμανών. Και θα δούμε και το 5-0 που σκοράρει πάλι ο Φεράν Τόρες. Ένα τεράστιο κενό στα αριστερά της επίθεσης των Ισπανών. Έτσι. Ήταν τελείως χωρίς ισορροπία και χωρίς οργάνωση η άμυνα των Γερμανών. Δεν ήρθε τυχαία αυτό το 6-0. Βέβαια κάποιοι άλλοι λένε ότι η Γερμανία πληρώνει τα 7 γκολ που είχε βάλει στον ημιτελικό του Μουντιάλ της Βραζιλία. Και σαν παίκτες ατομικά, τώρα άμα ζούσε ο Νίκος ξέρεις θα μας έλεγε, είναι ατομικά μέτρη οι παίκτες. Αλλά θα μας έλεγε, σαν να τον έχω μπροστά μου τώρα εικόνα, ο Λεύ πρέπει να συμμαζέψει αυτή την τετράδα. Οι αποστάσεις, τη μετριότητα την κάνουν τραγωδία. Οι αποστάσεις μεταξύ των γραμμών. Ακριβώς. Και της τετράδας και τα λοιπά. Και από ό,τι είδα, δεν ξέρω και, τώρα... Και επειδή είσαι και τα... εθνική Γερμανίας και για τη Γερμανία ισχύει ότι βλέπουμε για τους Ισπανούς τώρα, δηλαδή έχουν επιτυχίες σε μικρότερα κλιμάκια, αλλά εκεί έκανε, υπερτίμησε ίσως την αξία των ποδοσφαιριστών του ο Λεύ, και νεαρών ποδοσφαιριστών του ο Λεύ, και έτσι ήρθε αυτό το 6-0. Ωστόσο, να πούμε και κάτι άλλο, Κώστη, με την ευκαιρία, γιατί το ρωτάνε και φίλοι. Δεν ξέρω αν πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα η Γερμανία τα 7 γκολ που είχε βάλει στη Βραζιλία το 2014 στον τελικό του Μουντιάλ. Σίγουρα αλλά δεν κάνουν fair play οι Ισπανοί, αυτό είναι δεδομένο. Δεν κάνουν και καμιά ομάδα που σέβεται τον εαυτό της δεν κάνει fair play. Αυτό το είχαμε κουβεντιάσει με οπαδούς της Bayern όταν είχα πάει στην Αγγλία, είχαν βάλει 5 γκολ στην Arsenal, αν θυμάμαι. Και σου λένε. Και αυτό έχει περάσει και στην οτροπία των οπαδών. Σου λένε ότι σεβάστηκα, γι' αυτό σου έβαλα 5 γκολ. Αν σου έβαζα 3 και γυρνάγα την μπάλα στο κέντρο, δεν θα σε είχα σεβαστεί. Γιατί αν δεν ξεγυμνωθείς, δεν μπορείς να δεις και να γνωρίσεις τις ατέλειες και τα λάθη σου. Fair play είναι μια λέξη στο ποδόσφαιρο τώρα με τους μάνατζερ που μετράνε και την μπάσα και τη μία assist. Και την περνάνε εδώ πέρα στο βιογραφικό, καταλαβαίνεις ότι ο μάνατζερ και ο μάνατζερ, εγώ δεν σου λέω προπονητής μπορεί να μην μιλήσει, αλλά ο μάνατζερ που θα παίζεις μπάλα εσύ, σου λέει το βλέπεις αν το βάλει του 2 γκολ, έχεις βάλει 12 και 2, 14. Εμείς το χρόνο μπορεί να πάμε σε μια ομάδα και να πούμε εδώ βάλαμε 3 γκολ. Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Και ειδικά σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Λοιπόν, να δούμε αν προλαβαίνουμε και λίγο το Βέλγιο, το οποίο πιστεύω. Και αυτό ότι είναι πολύ καλό μπροστά όμως. Και έχουμε ενστάσεις για το αμυντικό του κομμάτι. Δεν προλαβαίνουμε να τα αναλύσουμε, αλλά γενικά είναι μια ομάδα θελκτική για μας, ναι, η οποία βάζει, αλλά τρώει κιόλας. Τρώει κιόλας. Επιμένει χρόνια τώρα ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ με την τριάδα πίσω, αλλά με πιο βαριά στόπερ. Έχει τρεις, εγώ το μελέτησα. Έχει τρεις ουζουνίδιδες που έλεγε ο σχορεμένος και αμολιούνται οι άλλοι πολύ μπροστά και τρώνε τις κόντρες και γενικά με την μπάλα κάτω, με τρίπλες και τέτοια, ψηλά δεν τους βάζεις εύκολα γκολ, πολύ. Αλλά βλέπω ότι είναι το 3-5-2 που δεν ήθελε ο Αλέφαντος. Ναι, δηλαδή, να σταθούμε και στον Τίλεμανς, γιατί έχει βρει ένα οχτάρι που σκοράρει στο μέσο της Λέστερ. Και μπροστά ουσιαστικά είναι 5-3-2 ή 3-5-2, γιατί ο Ντεμπράιν έχει ένα πιο ελεύθερο ρόλο
ο Μέρτενς και ο Λουκάκου είναι πιο κοντά στην επίθεση. Το Αζάρ τώρα δεξιμπά. Ο Αζάρ δεν είναι ο Αζάρ, είναι ο αδερφός. Ξέρω. Ναι. Παίρνει όλη την πλευρά. Εκεί βάζει ούτε ο Τσαντλή. Και ο Τσαντλή είναι extreme, δηλαδή δεν έχει back, full back. Χρησιμοποιεί περισσότερες φορές extreme. Λοιπόν, πάμε και στα προγνωστικά μας. Ναι, άρα δεν είναι 5-3-2, είναι 3-5-2. Είναι 3-5-2. Έτσι. Λοιπόν, για να σε δούμε. Λαμία, Αστέρας Τρίπολης. 0-1 γκολ. 0-1 γκολ. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θα πάρω διπλό. Ατρόμητος, Απόλλων Σμύρνης. Χ2 διπλή. Τι λες. Ναι. Α, ωραία. Ο Απόλλωνας. Ναι. Είναι μέτριος. Αν δεν τόσο κακός όσο μπορώ να τον παρουσιάσουμε. Έχει μια αφέλεια στην πεντάδα του, την οποία την εξηγήσαμε με τον ΠΑΟΚ, θα πω γρήγορα. Αλλά εδώ ο Παράσκος πιστεύω με 5-3-2 και τις γραμμές πίσω μπορεί να κάνει ζημία σε ένα τρόμο το οποίο είναι. Δεν έχει σταθεροποιηθεί. Ναι. Έτσι ακριβώς. Πάμε να. Εγώ θα πάω γκολ-γκολ εδώ. Πολύ πιθανόν. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Άσο και άντερ. Άσο και άντερ. Ναι. Μου αρέσει. Εγώ θα πάρω σκέτο άσο. Ναι. ΑΕΚ, ΑΕΛ. Άσο και άντερ και εδώ. Άσο και άντερ, μάλιστα. Εγώ θα πάρω άσο και over. Δηλαδή, άμαστε, βλέπω ή ξέσπασμα της ΑΕΚ ή να φάει κάποιο γκολ. Ναι. Πανετολικός Άρης. Χ. Ναι. Ο Δέλλας συνήθως στις πρεμιέρες του παίρνει αποτελέσματα καλά, έτσι. Δεν είναι άσχημο για το Δέλα το Χ. Ναι, αυτό λέω. Και λοιπόν, ο άλλος ετοιμάζει, δοκίμασε αυτό που λέγαμε εδώ και ένα μήνα, τον Εκστρέμ, τον Σίλβα, ναι. Το δοκίμασε στην προπόνηση για φορ. Βέβαια, εγώ έμαθα θα βάλει το Μάνο. Θα βάλει το Μάνο γιατί είναι πιο καλά τα πατήματά του από τον άλλο, ο οποίος έχει σε 6 ματ μία τελική. Μάλιστα. Λοιπόν, τραγωδία. Παίρνω κι εγώ Χ. Ναι. ΠΑΟΚ, ΠΑΣ. ΠΑΟΚ ΠΑΣ, πιστεύω ότι θα έχουμε 2-3 γκολ. 2-3 γκολ. Ήδη είναι στο εξωτερικό 2 μονάδες, ο ΠΑΟΚ δεν έχει. 2 μονάδες το δίνει, 2-3 γκολ. Εγώ, δεν είναι άσχημο. Ναι. Εγώ θα πάρω άσο με γκολ, πιστεύω θα σκοράρει ο ΠΑΣ. Ναι. Ωραία, goal, καλά goal. Είναι. Πιστεύω θα πάμε καλά. Και Δευτέρα Βόλο Όφι. Διπλό. Διπλό, κι εγώ διπλό. Διπλό το βλέπω, ναι. Κάποια στιγμή Όφι. Θα πάρει και αποτέλεσμα. Θα εξαργυρώσει την καλή του παρουσία με ένα καλό αποτέλεσμα. Έτσι. Λοιπόν, Κωστή, φτάσαμε στο φινάλε. Κρίμα, κι άλλο θέλαμε. Θέλαμε κι άλλο, αλλά εντάξει. Όσο περνάει οι μήνες και ξέρω εγώ, μας λείπει πολύ ο Νίκος βέβαια, αλλά αρχίζω και γουστάρω ακόμα πιο πολύ. Δεν ξέρω το κοινό τι λέει. Έτσι. Η διεύθυνση επάνω ιδιοκτησία πρέπει να πάρουμε κανένα δεκάλεπτο ακόμα. Λοιπόν. Δευτέρα πρώτα Θεός και πάλι εδώ θα έχουμε να αναλύσουμε το ντέρμπι αύριο στις 4:30 Bet Weekend. Να είστε καλά.